Μου κάνει εντύπωση το ότι ο Ολυμπιακός σε ένα μάτσο το οποίο το θεωρεί τελικό δεν μπαίνει να σαρώσει τον αντίπαλο στο πρώτο 15 λεπτό. Και είναι λες και παίζει εκτός έδρας. Από το. Το κακό δηλαδή μπάσιμο του Ολυμπιακού στο τέταρτο βέβαια. Σου κάνει εντύπωση. Φυσικά. Ναι. Λοιπόν, από εκεί και πέρα ο ΠΑΟΚ μέχρι να τελειώσει το ισορροπή λίγο το μάτς, από το 15 μέχρι το 30 ας πούμε, και από το 30 μέχρι το 45 εκεί στο βάζει και τον γκολ, είναι καλό στο πρώτο ημίχρονο. Στο δεύτερο ημίχρονο η ομάδα μένει στα αποδυτήρια. Τώρα, εγώ δεν μπαίνω σε αυτή τη λογική που λένε τα site ότι φάγαν ντου και δεν ξέρω τι και τα λοιπά. Δεν ασχολούμαι. Ποιος έβαγε ντου. Λένε ότι έγινε ντου στους διαιτητές, δεν ξέρω τι. Εγώ λέω μόνο τι είδα μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Λοιπόν, ποιος τα λέει αυτά. Διάφορα site. Εγώ δεν μπαίνω στη διαδικασία. Καλά, τον κολοπεδαρισμό πριν το παιχνίδι, την αλητία της αστυνομίας πάνε στους παίκτες και τους σεκιουριτάδων στους παίκτες του ΠΑΟΚ, αυτό το καριολίκι που έγινε από την αστυνομία της Νέας Δημοκρατίας και του. Αυτό το. Το τριτοκοσμικό κράτος, λογικό είναι, δεν μπορεί να κατεβαίνει από το πούλμαν αποστολή και να τρώνε ντου οι παίκτες από οπαδούς. Είναι καθαρά θέμα αστυνομίας. Τι κάνανε οι μπάτσοι εκεί πέρα. Τι κάνανε οι μπάτσοι. Εντάξει, οι σεκιουριτάδες ξέρουμε στα σωματεία σας ότι είναι οργανωμένοι οπαδοί και παίρνουν χαρτιλίκι για. Εικοσάρικο. Το 20άρικο. Είναι δεδομένο. Δικαιολογώ κανένα σεκιουριτά να κάνει κανένα ου κτλ. Αλλά όταν έχω μπάτσο εκεί πέρα και να τρώει αποστολή τραμπούκο, το θεωρώ. Επιεικέστατα απαράδεκτο, μετά μην κλαίτε άμα έρθουν στην Τούμπα και αρχίσουν τα κοτρόνια και τα μπουνίδια και οι Χριστοπαναγίες. Εντάξει, μην το κάνετε αυτό. Αυτό ήταν φάουλ μεγάλο. Και ευθύνη έχει ο αρχηγός αστυνομίας, ο οποίος είναι Γαλλονάς, ο οποίος είναι προφανώς νεοδημοκράτης, προφανώς ο αστυνομικός διευθυντής Πειραιά κλάνει μέντες μπροστά στο Μαρινάκι κτλ. 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 Και κοιτάξτε να δείτε, ακούστε λίγο κάτι. Συγγνώμη, ρε Γιώργο, ακούστε κάτι. Τέσσερις φορές ήταν να με συλλάβει ο προηγούμενος αστυνομικός διευθυντής όταν έλεγα ότι πάω και η αστυνομία στη Θεσσαλονίκη είναι κόλος και βρακή. Και είχα πει ότι συλλαμβάνουν τους Ηρακλειδείς και είναι οι ίδιοι οι οποίοι είναι αστυνομικοί που είναι μπάτσι στο γήπεδο και είναι και ιδιωτική φρουρά του Σαββίδη. Τέσσερις φορές. Και μάλιστα πήρε και εισαγγελέα τηλέφωνο και λέει: Μαζεύω τον Λαπτόπουλο, αν δεν έχει αποδείξεις. Ότι είναι. Είχα 12 φωτογραφίες όμως. Εγώ λέω να οι αποδείξεις. Οι τρεις μπάτσοι αυτοί είναι στην αστυνομία, στη φρουρά του κυρίου Σαββίδη και ορμάν και στους Ηρακλειδείς. Και έτσι δεν μπήκε στη διαδικασία ο εισαγγελέας να με μαζέψει. Το φαΐ είναι μια από τις τελευταίες απολαύσεις του νέου Έλληνα. Το καλό φαΐ είναι προνόμιο των λίγων αλλά και των ψαγμένων. Όταν συνοδεύεται και με ποτό από θεσσαλικά αμπέλια, τότε η απόλαυση γίνεται πολυτέλεια. Και όταν η πολυτέλεια συναντά την ποσότητα στις μερίδες και τις τιμές κατανόηση, τότε μιλάμε για το γευστικό στέκι που ψάχναμε καιρό. Φαρσαλιλό στο Τριάδι, για μερακλίδες. Κάθε μέρα και διαφορετικοί μεζέδες, με ό,τι κρεατικό μπορείς να φανταστείς, με ντόπια κρέατα από τη Θεσσαλία. Με πρόβιο θεσσαλικό σουβλάκι και παϊδάκι. Όσο για τον τσίπουρο μεζέ, σερβίρεται με τον παραδοσιακό θεσσαλικό τρόπο. Κάθε μέρα με διαφορετικές φρέσκες λιχουδιές, σε μεγάλο πιάτο και κάθε μέρα με διαφορετικό κατάλογο. Χώρος για κοινωνικές εκδηλώσεις, με πάρκο 5 στρεμάτων και παιδική χαρά. Στο Τριάδι, ό,τι φας δεν θα το ξεχάσεις και με ό,τι πιείς θα τα χάσεις. Φαρσαλινός στο Τριάδι, για Μερακλή. Οπότε δεν μπορεί να πείτε εδώ Μακεδονομάχο εμένα, ανόητη. Ήρθε η κανονικότητα της Νέας Δημοκρατίας και πλάσινα άλογα. Ποια κανονικότητα, όταν παίζει μπουνιές ο Μπασχαλάκης, να πούμε, με... Και να παίξω μπουνιές, να παίξω. Μου έρθει ένα σουγιάς. Άντε να φάω μια εδώ, δεν τρέχει τίποτα. Μιλάμε για αστυνομία 2019 από τη Νέα Δημοκρατία. Σ' ακούω. Λοιπόν, εγώ θα μείνω. Στα λέω στο πάω Κάρης. 1-1 που γίνανε μανούρες έξω από τη θύρα 7 και πέσανε καπνογόνα. Την έκανε γαργάρα ο προηγούμενος αστυνομικός διευθυντής εδώ. Και λέω γιατί κύριε αστυνομική διευθυντή με τον ΠΑΟΚ, τα έχεις καλά επειδή σου δώσα 10 λάπτοπ. Θα συλλάβω τον Ραπτόπουλο. Τι λέτε ρε. Πετάξατε τη χούντα του Πατακού για να συλλάβετε τον Ραπτόπουλο εσείς. Τα ίδια και οι κάτω. Δηλαδή είστε μια χώρα μπουρδέλο. Δεν βάζετε μυαλό. Άνθρωποι δεν γίνεστε. Πάμε επόμενη γραμμή. Τον έπρεξε.